Εάν θέλετε 7 εξόπιστα coins, δεν έχετε παρά να μπείτε στο buyfacoins.com. Εδώ μπορείτε να αγοράσετε coins και για το PS4 και για το PS5 σε πάρα πολύ καλές τιμές και με πολύ γρήγορο και εύκολο τρόπο. Εννοείται μην ξεχάσετε να βάλετε το κωδικό JEO για 5% off, το link είναι στο description. Γεια σου παιδιά, ζωτάξε εδώ ένα βίντεο σήμερα και όπως βλέπετε έχουμε food draft. Στο προηγούμενο βίντεο κάναμε πάλι food draft, δεν πήγε τόσο καλά. Ελπίζω σήμερα να πάει καλύτερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια γραφή να γίνει στο κανάλι και πάμε στο βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Δεν θα κάνω κάποιο challenge, σιγά σιγά όμως θα κάνουμε ακόμα κάποιο challenge σε food draft, γιατί έχουμε κάνει και καλά μια νέα σειρά εδώ και ένα μήνα και έχω κάνει μόνο ένα επεισόδιο food draft challenge, οπότε θα κάνουμε στο μέλλον. Απλά σήμερα ακόμα ένα χαλαρό food draftάκι, μπας και τον πάρουμε. 4-2-2-2 μου αρέσει πάρα πολύ, έχει 2 δεκάρια, 2 strikers, για να δούμε τι κάτι θα έχουμε. Τιάγκο βλέπω, Φόντεν βλέπω, Σον βλέπω. Πολύ mid captains, ο Μπάρκλι δεν ξέρω τι κάνει εκεί πέρα. Δεν θα πάρω Τιάγκο γιατί είναι center mid. Πάμε με το Σον να τον έχουμε super sub αν χρειαστεί. Για να μην μας φάει και θέση στη βασική squad. Πάμε στην DMs, τι έχουμε. Ναι, δεν ξεκινάμε τόσο καλά. Μπουσκέτς, Πάρτε, Φαμπίνιο, Γκουστάβο, Παλίνια. Πάμε το Φαμπίνιο. Η καλύτερη κάρτα ίσως εδώ πέρα μαζί με τον Πάρτε. Καλύτερο βέβαια Φαμπίνιο, Βραζιλία κιόλας. Πάμε το Φαμπίνιο. Τι άλλο στην DM έχουμε. Έχουμε τον Ζακάρια και τον Φίλιπς. Αλλά Ζακάρια πολύ καλύτερο εννοείται λόγω pace. Προχωράμε. Χάλαντ εδώ. Okay, αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Χάλαντ, once to watch, 90 overall. Τον επιλέγουμε εννοείται. Ασέσον 89, οκ, okay, δεν είναι άσχημο, είναι βέβαια πολλά λίγκα, αλλά κάπως θα το βολέψουμε, οκ. Okay. Κάτι πάει να γίνει, ας πούμε. Θέλουμε και icon σίγουρα, ή κάποιον χείρο, μας δίνει το ανακάθα που δεν είναι τόσο καλός, αλλά αναγκαστικά θέλοντας και θα τον πάρουμε, γιατί δεν είναι πραστικά καλύτερο πρώτον, και δεύτερον βοηθάει πάρα πολύ στο chemistry, εννοείται. Και συνεχίζουμε. Δεύτερο δεκάρι, νόμιζα θα ήταν πολύ κακό λόγω του χρώματος, αλλά τελικά ήταν λάθος. Καλό χρωματάκι είναι. Μας δίνει Ρικέλ με Λάουντρο που δεν μου αρέσουν τώρα οι icons. Οπότε πάμε τον Νεϊμάρ που είναι καλύτερη κάρτα και πιστεύω να τον λικάρουμε κάπως. Έχουμε και τον Φαμπίνιο που είναι Βραζιλιάνος. Κάπως θα το κάνουμε πιστεύω. Εδώ τι έχουμε, Ρικάρτο Περέιρα και έχουμε Καρβαχάλ. Καρβαχάλ καλύτερα γιατί έχουμε τον Ασένσιο. Οπότε ίσως να πάμε λίγο Ισπανία. Ίσως. Εδώ πέρα έχουμε Ρούντιγκερ και έχουμε και Μαρκίνιος και Ντίας. Οκ, okay, μεταξύ Μαρκίνιος και Ρούντιγκερ είμαι, αλλά πάμε Μαρκίνιος για να χωρέσουμε τον Νεϊμάρ οπωσδήποτε. Οπότε θα πάρουμε τον Μαρκίνιος, αν και Ρούντιγκερ καλύτερη καρτά έχει, αλλά πρέπει κάπως να χωρέσουμε τον Νεϊμάρ, παιδιά. Εδώ τι έχουμε, τίποτα καλό. Πάμε με τον Ασπιλικουέτα, οκ. Okay. Συνεχίζουμε στο left back. Να δούμε τι έχουμε, δεν είναι κάτι καλό, το σκυπάραμε. Πάμε με τον Πεντράσα της Villarreal. Εντάξει, πολύ μέτρια ομάδα. Στον προηγούμενο draft είμαι είχε δώσει ακραία picks. Εδώ πέρα δεν ξέρω γιατί πάει τόσο άσχημα. Πολύ μέτρια. Πάρα πολύ μέτρια. Πολύ κακό draft. Άμα δεν είναι τόσο κακά picks, είναι προτιμότερο να κάνουμε food draft challenges που είναι πιο fun από το να κάνουμε απλό food draft. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα δεν έχουμε καν goalkeeper. Θα έχουμε τώρα goalkeeper το Reina. Τέλος πάντων, εσύ έχουμε 2014. Ο Dumfries καλό είναι όμως. Ο Dumfries είναι καλό. Θα τον περάσουμε για super sub. Τώρα να πάω Diego Silva. Δεν υπάρχει νόημα. Με 49 pace. Οπότε Dumfries super sub πιστεύω θα είναι OP. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε Alex Moreno, ο οποίος ας πούμε είναι ένα upgrade σε σχέση με τον Pedraza, πως λέγεται αυτός, της Villarreal. Ναι, θέλουμε οπωσδήποτε αλλαγές. Είναι αλήθεια. Μέχρι και δεκάρι και striker θέλουμε ίσως. Αν και ο Asensio εντάξει μπορεί να είναι καλός. Δεν ξέρω, θα δούμε. Έχουμε νωρίς ακόμα. Dempsey εδώ πέρα δίνει και Coman. Πάμε με τον Dempsey, I guess. Μπας και χωρίς αντί για τον Neymar, για το chemistry μόνο και κάτι άλλο. Εδώ πέρα μας δίνει έναν Berardi. Οκ. Τελευταίο pick για τις αλλαγές είναι ο Donovan, ο Nkunku, την Μπαλά. Πάμε Donovan, δεν τον έχω δοκιμάσει ποτέ από την αλήθεια. Τώρα Super Sub μόνο αν το χωρέσουμε κάπως. Πάμε Reserves, για να δούμε. Παίρνω μια μεγάλη αλλαγή εδώ πέρα να δώσει κάτι καλό. Γιατί αλλιώς είμαστε δύσκολα. Μας δίνει τον Φαμπιάν, ο οποίος βοηθάει. Πλακία, δεν βοηθάει καθόλου γιατί είναι center mid. Ναι, το ξεχνάω καμιά φορά αυτό ότι είναι πριν ακριβώς στην ίδια θέση. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, μικρό το κακό. Δεν έχει κάποιο πολύ καλύτερο παίχτη. Εδώ πέρα ο Μπερνάρτ πάντως όντως βοηθάει, γιατί θα ανεβεί και η chemistry και ο Μαρκίνιος και ο Νεϊμάρ. Στα καλά νέα έχουμε 32 chemistry. Στα κακά νέα έχουμε πολύ μέτρια ομάδα. Αλλά δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό. Ελπίζω να έχουν και άλλοι μέτριες ομάδες που οι αντίπαλοι μου, γιατί πάνω κάτω η ίδια πίξη δίνει σε όλους την αλήθεια. Εδώ πέρα έχουμε Αρμάνι το. Έχουμε Πελέ. Εντάξει, εδώ πέρα αλλάζει λίγο το πράγμα. Είναι center forward δυστυχώς, θα πει ως αλλαγή. Αλλά αλλάζει πολύ το πράγμα εδώ πέρα. Δεν έχω παίξει νομίζω καθόλου φέτος με Πελέ. Πρώτη φορά μου τυχαίνει σε draft. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Και Μέση. Και μιλητάω, ρε καρτέλο, μιλητάω. Αλλά παιδιά δεν μπορεί να πω όχι σε Μέση. Γιατί σκεφτείτε μια τετράδα στην επίθεση. Νεϊμάρ, Μέση, δεκάρια. Και μπροστά Χάλαν Πελέ. Δεν μπορεί να πω όχι σε Μέση. Όσο και να θέλω να πάρω Μιλιτάο, θα βόλευε πάρα πολύ ο Μιλιτάο. Ταιριάζει γάντια στην ομάδα Μιλιτάο. Αλλά έχουμε και Dumfries. Οπότε είναι μικρό το κακό. Και θα πάρουμε τώρα Μέση, εννοείται όπως πήραμε. Και έχουμε πιστεύω πολύ καλή επίθεση. Έχουμε τρομερή επίθεση. Χάλαν, Πελέ, Μέση, Νεϊμάρ. Θα περνάει και ο Dumfries center back.
Στο κέντρο με έτσι θα πάμε Φαμπίνιο και Ζακάρι. Φαμπίνιο δεν νομίζω να έχει τόσο άσχημη κάρτα, εντάξει. Αυτά, okay. Και έχουμε και εμείς, είναι μια χαρά. Εντάξει, πάμε στα μάτσο. Ναι, για κάποιο λόγο δεν φορτώνει η ομάδα του καθόλου, οπότε ίσως να μην δούμε τι ομάδα έχει, θα το δούμε βέβαια στο μένιου, αλλά μπορεί να φορτώσει και εδώ πέρα για να δούμε. Πάντως, ναι, μέχρι στιγμής όχι. Ναι, εδώ είμαστε. Ντάμφρις, πολύ μέτρια ομάδα, υπερβολικά μέτρια ομάδα. Λογικά θα έχει κανένα Σούμπερ Σάπ, κανένα Πελέ σίγουρα, κανέναν Στέμπιο Κρόιφ και τα αρχιτεκτικά, αλλά οκ. Okay. Εδώ έχει λίγο χώρο και έτσι... Εντάξει, αν το φάω αυτό ξεκάθαρα. Αλλά όχι και έτσι, όχι και έτσι. Ναι, δεν ξεκινάμε καλά, δεν ξεκινάμε καλά. Οκ, εδώ πέρα με το Πελέ φεύγουμε. Ο Χάλαντ έπεσε κάτω ένα αμυντικό του. Πάρα πολύ ωριακό. Ευτυχώς μου βγήκε το fake shot. Ευτυχώς και επίσης έπεσε ο αμυντικό του κάτω που ακολουθούσε το Χάλαντ. 1-1. Οκ, Μέση, κάνουμε το fake. Έχουμε λίγο χώρο. Περνάει πάλι για το Πελέ. Παίζει πολύ κακή άμυνα και θα τιμωρηθεί. Πελέ 2-1 στο 47. Πάμε. Οκ, Χάλαντ εδώ πέρα. Είναι πέναλτι, εντάξει. Πολύ, βασικά ήταν πολύ περίεργο. Δεν ξέρω αν έκανε tackling να το κάνει το παιχνίδι μόνο του. Δεν μας αφορά όμως καθόλου αυτό. Αν το βάζουμε το Μέση, να βάλουμε και ένα κουτάκι με το Μέση. Και για να δούμε πάνω αριστερά και 3-1 στο 54. Πάρα πολύ όμορφα. Εδώ έχει φύγει ο Πελέ και επειδή είναι ο Πελέ, να τιμωρηθούμε. Αυτό το goal μπήκε ήταν ο Πελέ, βασικά έτσι όπως το βάρεσε. Δεν έπρεπε να μπει, δεν το άξιζε. 3-2, έχει την κόκκινη. Ζακάρα, πολύ να μπλέκα το Πελέ. Πελέ, το φινές και 4-2. Πολύ όμορφα στο 69. Είμαστε σε καλό δρόμο, για να δούμε. Φεύγει ο Μέση, έχει πάρα πολύ χώρα και είμαστε λίγο πλάγια. Κάνουμε ένα ball roll, περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Φινές και 5-2. Κάνει και pause, οπότε θα έχουμε και quit. Ευτυχώς τον νικήσαμε, με δυσκόλεψε λίγο. Αλλά πήρε και κόκκινη με το penalty εκεί πέρα. Κάναμε το 5-2, προχωράμε στο δεύτερο μάτι. Για να δούμε τι ομάδα έχει αυτός, αν τη δούμε αυτή τη φορά. Τη βλέπουμε. Μποτραγκουένο, για του ρε, Μανέ, πέρυσι σε Μαζάουι. Λακουρά, ακόμα. Οκ, okay, εντάξει, καλή ομάδα. Είναι όχι κατά κρεόλο, για κατά και super subs εννοείται. Εντάξει, για να δούμε. Εδώ με τον Νεμάρ έχουμε λίγο χώρα και είμαστε ακόμα πλάγια. Και κρατάμε την μπάλα. Περνάει το χάνω την μπάλα πάρα πολύ ωραία. Νακάτα. Εντάξει, πριν κάνει γίνει αλλαγέ, μεγάλο Νακάτα βάζει τον γκολ με λίγο τυχερό τρόπο. Αλλά Νακάτα κάνει τη δουλειά του και βγαίνει. Πολύ ωραίο, μπράβο, μπράβο. Μέση βλέπω το χάνω εδώ πέρα, έχει πάρα πολύ χώρο. Κάνουμε το κοντρόλ, ευτυχώς περνάει η μπάλα για τον Νεϊμάρ. Την απέκρουσε νομίζω, αλλά ευτυχώς μπήκε 2-0. Πάρα πολύ γρήγορα στο 8. Πολύ καλή αρχή, πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό και λογικά θα τιμωρηθώ αναμενόμενο. Δεν είναι ο site, όχι. Από ένα χαζό λάθος, 2-1 στο 17 με το Μανέ. Εντάξει, τα ήθελα και τα έπαθα. Okay, εδώ μη φύγει ο Κρόιφ, θα είμαστε δύσκολα. Πάλι κάνα βλακεία και θα τιμωρηθούμε πάλι. Θα τιμωρηθούμε πάλι. 2 στα 2 λάθη έχω κάνει και με το έχει κάνει 2-2 με την γκολ του Μανέ. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Okay, χάνω εδώ πέρα. Πολύ κακή γωνία, αλλά είναι Χάλαντ. Είναι Χάλαντ. Είναι ο Χάστο Χάλαντ, είναι το Όφεραλ και ακόμα και αυτή η γωνία το βάζει 3-2-48. Πάμε. Λίχτο, παιδιά πρέπει να το λήξω εδώ πέρα του μάτς. Δεν νομίζω να προλάβει να κάνει ευκαιρία. Έχω δεινοπαθήσει. Εντάξει, τελείωσε. Έχω δεινοπαθήσει να κρατήσω το σκορ. Το δεινοπάθησα να το κρατήσω το 3-2. Έκανε μερικές καλές ευκαιρίες. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω πολλές. Ευτυχώς προχωράμε, πάμε τελικά. Για να δούμε τα γι' αυτό. Ναι, το κακό που με ενοχλεί φέτος, ξέρετε ποιο είναι. Κυρίως φέτος, αλλά και πέρσι. Ότι δίνει συνέχεια του ίδιου τους παίχτες. Δηλαδή σε κάθε draft θα έχεις πάνω ομάδα με τον αντίπαλο. Έχει όλες τις ίδιες κάρτες. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχουμε την μπάλα με τον Χάλαντ. Φεύγει ο Μέση. Πάρα πολύ ωραία μπάλα από τον Χάλαντ. Κάνουμε το τσίψιμο το δεξί. Δοκάρι. Δυστυχώς ήταν πάρα πολύ ωραία να προηγηθούμε εδώ. Φαμπίνιο πολύ κακό σου. Πελέ, φεύγει ο Χάλαντ. Πάρα πολύ ωραία παλιά. Με τον Βαντάκ βάζουμε σώμα. Χάλα. Όχι πάλι εδώ κάρα, αυτό πρέπει να το βάλει ο Χάλαντ. Έχει βάλει άλλα και άλλο Χάλαντ και χάνει αυτό το κάρα αυτό. Πολύ. Εδώ. Υπερβολικό ίσως γκολ. Είναι Χάλαντ βέβαια, αλλά και ο δικός μου Χάλαντ είχε εδώ κάρι πριν τα τέτα. Αυτό το βάζει. Ζακάρια. Πάλι Χάλαντ. Και στη γωνία. Δεν γίνεται να χάνετε αυτό τώρα. Αυτό είναι 10 φορές θα το στάρει ή 8 θα είναι γκολ αυτό σίγουρα. Εδώ ίσως έχουμε θέμα με Μπάμπου Γκόμες, θα μας τιμωρήσει Μπάμπου Γκόμες. Έχουμε 2 φορές δοκάρι και καπάκι τρώμε γκολ. 2 δοκάρια και τρώμε γκολ. Εντάξει, τι να πεις μετά. Θα το κόρνερ εδώ πέρα. Λοιπόν, έκανα quit, δεν υπήρχε λόγος να παίξω άλλο. 3-75 ήταν. Εντάξει, δεν θα σχολιάσω κάτι για αυτό το match. Μετά από δοκάρια, αυτά γκολ που φάγα, το κόρνερ που έβαλα. Τέλος πάντων, θα τα λέμε αύριο με ένα βιντεάκι μάλλον. Γεια σας.